Καλώς την. Καλώς την κοπελιά. Γεια σας, παιδιά. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε φτιάξαμε μακαρονάδα, βέτζι με μανιτάρια. Τέλεια. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε αυτό το αριστούργημα που έφτιαξε η Ελένη. Κάτι καταπληκτικό. Ναι. Κι ας μην έχει λαδάκι το μακαρόνι και συνέχεια. Εντάξει. Η γεύση μετράει. Τι ήθελε παραπάνω ή λιγότερο. Τίποτα. Την κανέλα την ακούω. Ναι. Το μανιταράκι είναι ωραίο, έχει γίνει. Το μακαρόνι έχει γίνει. Ήθελε λίγο να είναι πιο ζουμερό. Λίγο πιο ζουμερό. Ο διατροφολόγος μου λέει 60 γραμμάρια. Αυτά είναι 60 γραμμάρια. Η κανέλα ακούγεται. Ναι. Αλλά έκανε και λίγο. Ναι. Ωραία σάλτσα, τα μακαρόνια είναι συγνάριση. Κρίμα. Και η μπύρα ακούγεται. Καλή σάλτσα. Και το μανιτάρι και η κανέλα ακούγεται. Έβαλε τρίμα, όσο έπρεπε να βάλει. Ναι. Το μακαρόνι ήθελε σαλτσούλα. Πολύ νόστιμο. Ήθελε τη σαλτσούλα από πάνω. Την ήθελε. Νομίζω μας πέτυχαν τα μακαρόνια και η σάλτσα. Νόστιμο. Νόστιμο. Mm-hmm. Το θέμα είναι βέβαια τι θα πει για το πιάτο αυτό. Φυσικά. Ο Έκτορας Μποτρίνη! Βέτζι καρμπονάρα με μανιτάρια. Εγώ θα τη βαφτίσω μακαρόνια με μανιτάρια λακρέμ. Η εικόνα είναι λίγο προβληματική. Τα μακαρόνια έχουν ασπρίσει, θα πει ότι έχουν παραβράσει λίγο. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι και ανάλατα. Για να δούμε. Είναι λίγο στεγνά. Θα πρέπει να βάλουν λίγο ζουμάκι από το νερό μέσα στα μανιτάρια τους. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κουρτίνα σε μπάνιο. Πάμε να δούμε όμως. Τα μακαρόνια είναι λίγο ανάλατα, λίγο πιο πολύ βρασμένα από όσο θα έπρεπε. Και πάρα δούμε τη σάλτσα με την μπύρα, την κανέλα και τα μανιτάρια. Για να μην είμαστε και απόλυτοι και ξινοί κάθε φορά, θέλω να πω ότι όταν δοκιμάζουμε τα μανιτάρια που έχουν λίγη σαλτσούλα μαζί με τα μακαρόνια, είναι συμπαθητική η μακαρονάδα. Δηλαδή τρώγεται ευχάριστα. Θέλω να πω ότι η κανέλα βοηθά, είναι ισορροπημένη, έχουν πετύχει την αλατότητα από το μανιτάρι. Το μόνο λάθος που έχουν κάνει είναι, εκτός από το αλάτισμα και το λίγο πιο πολυβράσιμο, ότι θα έπρεπε να έχουν ρίξει λίγο ζουμάκι μέσα στη σάλτσα για να δέσει όλη η μακαρονάδα και να γίνει πιο χυλωμένη, πιο νόστιμη. Σε γενικές γραμμές, ένα μέτριο πιάτο, το περίμενα πολύ χειρότερο, άρα ωραία βέτζι πρόταση. Αν την πετύχεις 100%. Στην Ιταλία λέμε ότι το καλύτερο μέρος για να ερωτευτείς είναι εκεί όπου μπροστά σου βρίσκεται ένα πιάτο καρμπονάρα. Σήμερα όμως δεν θα ερωτευτώ.